Σήμερα γεια σας, είμαι ένα πεντάχρονο και βλέπω τον αγαπημένο μου YouTuber. Ημέρα μου μόνο 50 λεπτά. Ένα ακραίο τσάρι το οποίο και θέλω να δοκιμάσω. Είμαι χάλια πρωί-πρωί. Πάω να ετοιμαστώ να φτιάχνω, να πάμε στο λίπτυ, να πάρουμε ό,τι χρειάζεται. Αυτό είναι το Mr. Beast Content που μας γαμάει το μυαλό και μειώνει το IQ μας. Εντάξει, πρίζω τα παπάρια των γονιών μου και βαριούνται να ασχοληθούν μαζί μου και μου δίνουν το TikTok για να μην τους πρίζω. Πάω να δω άλλες 7 ώρες TikTok τώρα, άντε, bye! Στο διάλογο Κίση Χάματα. Καλησπέρα, 10χρονα. Είμαι ο μπαμπάς σας. Κι ο γάμιας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Mr. Beast περιεχόμενο που έχει κλέψει η Ελλάδα από την Αμερική. Οπότε παίξε intro. Καταρχάς θα δούμε κάποια βίντεο από κάποιους YouTubers. Α, βάλε Minecraft στο background επειδή έτσι τραβάει πιο πολύ. Λοιπόν, ας δούμε ένα βίντεο του Chris Kogia. Σήμερα βαρέα με τον ψηλό θα επιχειρήσουμε να φάμε 15.000 θερμίδες ο καθένας μέσα 24 ώρες ξεκινώντας από τώρα. Καταρχάς είναι ακριβώς ολόιδιο βίντεο με τα βίντεο των Chill Show. Ψεύτικη συμμετοχή check. Φωνές στο background check. Αντιγραφή από αλλού check. Άλλο ένα κανάλι που καταστρέφει μυαλά από πεντάχρονα. Βλέπετε, βρισκόμαστε Κωνσταντινούπολη, όπου αφημίζεται για την ultra high calorie κουζίνα που έχει. Οπότε στο τέλος του βίντεο, για κάθε 1000 θερμίδες που θα έχουμε φάει, θα δίνω 100 ευρώ σε τυχαίο συνδρομητή. Μπρο, απορώ πως μιλάς τόσο γρήγορα για να μην φεύγουν από το βίντεο και να παίρνεις πιο πολύ χρόνο παρακολούθησης. Όπως βλέπεις, μας κέρασαν και από μια σαλάτα. Τι νομίζεις να βρει σαλάτα, θα φάμε, μα τι να φτάσει. Μπορεί να έχουν βάλει λαδάκι πάνω. Δεν έχει θερμίδες αυτό. Γεια σας, παιδιά, σήμερα θα με βιάσουν Πακιστανοί για 24 ώρες. Ο νικητής κερδίζει 1000 ευρώ. Ας δούμε και έναν άλλον YouTuber. Καλημέρα, στο σημερινό βίντεο θα προσπαθήσω να περάσω μία ολόκληρη ημέρα με μόνο 50 λεπτά. Ένα ακραίο challenge το οποίο και θέλω να δοκιμάσω. Είμαι χάλια πρωί-πρωί. Αυτό το βίντεο βλέπετε. Δεν είναι σαν τους άλλους τους μαλάκες που φωνάζουν, αλλά είναι το κλασικό περιεχόμενο για προβολές. Επίσης, ο Άλεξ σε ένα live του 2J είπε ότι έχει πάθει burnout. Με τέτοια βίντεο, λογικό να πάθεις burnout. Τον τελευταίο καιρό, μήνες, έχω κουραστεί και πέφτω ψυχολογικά. Το κανάλι σου καταλαβαίνω φουλ γιατί έχεις πάθει burnout. Λοιπόν, τα στυλ βίντεο που κάνεις είναι φουλ για burnout. Πάμε τώρα και στους κλασικούς μ***κες. Σήμερα θα τρώμε fast food 24 ώρες. Είναι πολύ extreme, παιδιά. Ο καθένας θα πάει όπου γουστάρει, σε διαφορετικά μέρη και θα τρώμε όλοι fast food. Fast food μετράμε και τίποτα. Ας τον μπρο, εσείς το έχετε πάει σε άλλη φάση. Παίζει όλα τα πεντάχρονα της Ελλάδας να σας βλέπουν. Δείτε εδώ, παιδιά, μέχρι και τα thumbnail έχουν κλέψει. Εντάξει, όλοι έχουμε πάρει ιδέα από κάποιον άλλον, αλλά όχι και copy-paste σαν αυτούς. Οπότε κλεμμένα βίντεο check. Mr. Beast περιεχόμενο check. Βίντεο για πεντάχρονα check. Οπότε GL Show στα σκουπίδια. Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα άλλο άτομο. Ένας τύπος μου έχει πει να σχολιάσω τον Themicorn. Οπότε ας δούμε ένα βίντεο του. Λοιπόν, έχει πολύ κρύο, οπότε θα είμαι με την κουβερτούλα. Σοβαρά, στα παπ***α μας. Της κρυώνετε, πάρετε μια κουβερτούλα και σκεπαστείτε για να νιώθετε ένα connection. Γεια σας, κουκλίτσι μου, καλώς ήρθατε στο ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Εγώ είμαι ο Themicorn και σήμερα, όπως είδατε από το τίτλο, θα μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό. Θα μιλήσουμε για το πώς κατάλαβα ότι είμαι gay. Ξέρω, wow, super wow. Ναι, bro, super wow. Πλέον οι γκέι είναι πιο πολλοί από τους straight, συγχαρητήρια. Όχι ότι έχω πρόβλημα με τους γκέι, αλλά μέχρι ένα γαμπτό σημείο. Όταν είσαι πιο γκέι και από τις γυναίκες καταντάει αηδία, ή όταν το προωθείτε στα σχολεία εκεί ακόμα χειρότερα, και τους αφήνετε και να παίρνουν παιδιά. Συγχαρητήρια στην κοινωνία που προωθεί την ανομαλία. Μπορεί πολύ να με βρίσετε, αλλά στα μου. Όσοι θέλετε με βλέπετε, όσοι θέλετε όχι. Γιατί αυτό το παιδί να έχει έναν μπαμπά και μια μαμά και εγώ έχω δύο μπαμπάδες? Ρώτα τους μπαμπάδες σου να σου απαντήσουν. Το κατάλαβα στην 5η δημοτικού, νομίζω ότι ήμουν 10-11 χρονών ουσιαστικά. Το κατάλαβα αρκετά νωρίς, γενικά σε σχέση, ας πούμε, με άτομα άλλα που έχω γνωρίσει, που μου έχουν πει ότι εγώ το κατάλαβα στα 16, εγώ το κατάλαβα, ας πούμε, στα 20, εγώ το κατάλαβα πιο πολύ πιο μετά. Παιδιά, εγώ κατάλαβα ότι είμαι άντρας μόλις ενός ετών. Εδώ καλά-καλά στα 10 χρονών δεν ξέρεις τι σου γίνεται και ξέρεις και αν είσαι γκέι ή όχι. Ας το Themicorn πάνε κι εσύ στα σκουπίδια, είσαι ό,τι να είναι. Αυτό ήτανε το βίντεο με τα σκουπίδια του YouTube. Πατήστε μια εγγραφή για να με υποστηρίξετε και γράψτε στα σχόλια την γνώμη σας.